Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σοφία Μαυραντζά και το Queen.gr σήμερα επισκέπτεται τα εκπαιδευτήρια Κέσαρη, που μετρούν περισσότερα από 60 χρόνια λειτουργίας. Σε ένα από τα πιο παλιά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, λοιπόν, θα μας ξεναγήσει η υπεύθυνη βιβλιοθήκη των εκπαιδευτηρίων Κέσαρη και συγγραφέας, κυρία Ιωάννα Μπαμπέτα. Κυρία Μπαμπέτα, χαίρετε. Γεια σας. Βρισκόμαστε σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, στη βιβλιοθήκη των εκπαιδευτηρίων Κέσαρη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που την κάνουν τόσο ξεχωριστή? Η βιβλιοθήκη μας είναι σαν φωλιά. Ζεστή και φιλόξενη και πάντα ανοιχτή για τα παιδιά. Όταν τα παιδιά την επισκέπτονται, κατευθείαν βγάζουν τα παπούτσια τους, νιώθοντας ασφάλεια, ξαπλώνουν στη μοκέτα και παίρνουν ένα βιβλίο να ξεφυλίσουν, είτε να μελετήσουν κάποιο μάθημά τους, είτε παίζουν ένα επιτραπέζιο, κουβεντιάζουν, περνούν ήρεμα και γαλήνια το χρόνο τους. Και η αλήθεια είναι ότι όταν χτυπά το κουδούνι, στεναχωριούνται πάρα πολύ και δεν θέλουν να επιστρέψουν στη τάξη. Η βιβλιοθήκη είναι ο πολιτιστικός πυρήνας του σχολείου μας. Θέλετε να μας περιγράψετε κάποιες από τις δράσεις που διοργανώνετε για τα παιδιά του Δημοτικού? Και βέβαια. Προσκαλούμε συγγραφείς και εικονογράφους όλο το χρόνο εδώ στη βιβλιοθήκη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τους δημιουργούς των βιβλίων, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν και εκείνα πιο κοντά στα βιβλία, μαθαίνοντας πώς οι δημιουργοί τελικά πλάθουν ήρωες και κόσμους. Επίσης, καθημερινά, στο μάθημα της λογοτεχνίας που γίνεται εδώ στη βιβλιοθήκη, διαβάζω πάρα πολλά βιβλία στα παιδιά μου. Ενώ θεωρώ ότι η ανάγνωση είναι μοναχική διαδικασία, ανακάλυψα ότι η μεγαλόφωνη ανάγνωση μας κάνει όλους μια παρέα και μας φέρνει κοντά. Τελειώνοντας την ανάγνωση του βιβλίου, με τα παιδιά, αφού τους δίνω λίγο χρόνο να σκεφτούν και να ηρεμήσουν, να αναλογιστούν όλο αυτό που άκουσαν, μετά συζητάμε, φανταζόμαστε, λέμε τις δικές μας εμπειρίες, γελάμε, συγκινούμαστε ανάλογα την ιστορία. Αυτό μας φέρνει πάρα πολύ κοντά και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος κοινωνικοποίησης. Άρα δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους? Όχι, δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους, όμως πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει ένα βιβλίο για κάθε άνθρωπο που θα τον ξεκλειδώσει, που θα ξεκλειδώσει την αγάπη του για τη λογοτεχνία. Και αυτός είναι ο σκοπός μας σε αυτή τη βιβλιοθήκη, να μπορέσουμε να βρούμε αυτό το βιβλίο κλειδί που θα ξεκλειδώσει την αγάπη του για τα βιβλία. Για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, είναι σημαντικό τα σημερινά παιδιά να έχουν τριβή με τα λογοτεχνικά βιβλία από μικρή ηλικία? Θέλουμε η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων να γίνει μια γλυκιά συνήθεια που θα τους ακολουθήσει σε όλη τους τη ζωή. Γιατί διαβάζοντας ένα όμορφο λογοτεχνικό βιβλίο, φαντάζεσαι, καλλιεργείς τη φαντασία σου, ονειρεύεσαι. Και η αλήθεια είναι ότι αργότερα τα όνειρα αυτά γίνονται στόχοι και έπειτα πραγματικότητα. Διαβάζοντας ένα όμορφο λογοτεχνικό βιβλίο επίσης, επλουτίζεις το λεξιλόγιο σου, μαθαίνεις να εκφράζεσαι, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου αλλά και τους άλλους. Πόσο σπουδαίο είναι λοιπόν να ξέρεις ποιος είσαι και με ποιους έχεις να κάνεις γύρω σου και να μπορείς να εκφραστείς. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ τη σχέση σου με τους ανθρώπους και σε βοηθά να ζήσεις μια ζωή ευκολότερη και πιο ουσιαστική. Πολύ ωραία. Ειδικά τα μικρότερα παιδιά όμως, ποια επαφή έχουν με τα βιβλία? Τι το ιδιαίτερο προσφέρεται εδώ στα εκπαιδευτήρια Κέσαρη? Τα μικρά παιδιά έχουν μια σχέση αγάπης με τα βιβλία. Στις μεγαλύτερες ηλικίες συνήθως είναι που χάνεται αυτή η σχέση και υπάρχει αυτή η άρνηση για να διαβάσουν τα παιδιά. Οπότε, στο νηπιαγωγείο εδώ των εκπαιδευτηρίων Κέσσερι, όπως και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες για να διαβάσουμε βιβλία στα παιδιά, πολλά βιβλία μέσα στην εβδομάδα. Αν θέλουμε, για παράδειγμα, να μιλήσουμε στα παιδιά για το περιβάλλον, για τα ζώα, είτε για συναισθήματα, είτε για τρόπους συμπεριφοράς, τι καλύτερο από το να επιλέξουμε ένα βιβλίο που μιλάει για αυτό το θέμα, να τους το διαβάσουμε και έτσι να μάθουν διασκεδάζοντας και μέσα από τη λογοτεχνία. Είστε η ίδια συγγραφέας με πλούσιο έργο. Τι σας οδήγησε στη συγγραφή και τι πιστεύετε ότι προσφέρει το βιβλίο στο παιδί σήμερα? Ήμουνα φανατική βιβλιοφάγος παιδικών βιβλίων και παραμένω. Και αυτό ήταν που με οδήγησε στη συγγραφή. Ήταν άλλωστε παιδικό μου όνειρο να γίνω συγγραφέας και αυτό το όνειρο έγινε στόχος και στη συνέχεια πραγματικότητα. Γράφοντας, αισθάνομαι πολύ τυχερή που μπορώ και γράφω βιβλία για παιδιά. Επιστρέφω με αυτόν τον τρόπο στην πατρίδα της παιδικής μου ηλικίας, τότε που ένιωθα παντοδύναμη και που ήμουν σίγουρη πως όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ τυχεροί όσοι διαβάζουν βιβλία, γιατί δεν βαριούνται ποτέ. Ένα παιδί, διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν νιώθει μοναξιά. Αποκτά φίλους, ταξιδεύει, χαίρεται, γαλινεύει, βρίσκει λύση στα προβλήματά του. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται το πνεύμα και γαλινεύει η ψυχή.
Και τελικά, διαβάζοντας βιβλία, δεν απομακρύνεσαι από την πραγματικότητα. Το αντίθετο θα έλεγα. Η λογοτεχνία σε βοηθά να ζήσεις την πραγματικότητα ολοκληρωμένα και με πάθος. Θυμάστε και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τα παιδιά που σας έκανε εντύπωση ή σας συγκίνησε. Ναι, συμβαίνουν πολλά μικρά καθημερινά, τα οποία με συγκινούν και με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτό για το οποίο όμως συγκινούμε και αισθάνομαι πραγματικά περήφανη είναι το εξής. Επειδή τα παιδιά εδώ στο σχολείο αγαπούν πάρα πολύ τα βιβλία και επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά τη βιβλιοθήκη, καμιά φορά δημιουργείται συνωστισμός. Οπότε αποφασίσαμε με τους δασκάλους να μοιράσουμε ένα πάσο σε ομάδες παιδιών για να μην έρχονται όλοι μαζεμένοι. Υπήρχαν όμως οι φανατικοί βιβλιοφάγοι που δεν ικανοποιήθηκαν με αυτό το πάσο και επειδή το αντιλήφθηκα, αποφάσισα να κάνω μια μετατροπή και να βάζω ένα αυτοκόλλητο, μια καρδούλα στο πάσο αυτών των βιβλιοφάγων. Οπότε μετατράπηκε το καρτελάκι σε πάσο ελευθέρας. Το να βλέπω λοιπόν καθημερινά αυτά τα παιδιά να φορούν με ένα καμάρι και μια περηφάνεια αυτό το καρτελάκι καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος μέχρι να φύγουν για να γυρίσουν σπίτι τους, με συγκινεί βαθιά και η αλήθεια είναι ότι με κάνει να αισθάνομαι ότι τελικά κάτι σοβαρό και κάτι σπουδαίο γίνεται εδώ στη βιβλιοθήκη μας. Κυρία Μπαμπέτα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, μέσα από την οποία κατανοήσαμε την έμφαση στη γνώση, τη μόρφωση, τη δημιουργικότητα και τη βιωματική μάθηση που δίνουν τα εκπαιδευτήρια Κέσαρη. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα πολύπλευρης και πολυδιάστατης εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτήρια Κέσαρη θέτουν το παιδί και το μέλλον του στο επίκεντρο. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.